Επόμενη αμφισβητούμενη φάση, Τάσος Δούσης. Κάτι αλυταράδες, παιδιά, βγήκαν και είπαν ότι τάχωσαν στο Δούση. Γιατί? Ότι σου λέει κάνεις εκπομπή μόνο για βαριά πορτοφόλια. Τι είπε ο Τάσος, για πάμε να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε. Εγώ γουστάρω, μ' αρέσει να βλέπω τα καλύτερα και να τους δείχνω τα καλύτερα. Και το καλύτερο εστιατόριο και το καλύτερο μπαρ και το rooftop κτλ. Γιατί έτσι μ' αρέσει εμένα. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρό να κάθεται άλλο στο σπίτι και να με βλέπει εμένα να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Ή στο Airbnb. Ή στην καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Και... Τι είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή. Αρέσει δεν αρέσει. Φ***ια μου. Ποιοι δεν με χρειάζονται. Δεν με χρειάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ας πούμε δύο κατηγορίες. Η μία είναι low budget. Αυτοί που ταξιδεύουν backpackers. Δηλαδή με το σακίδιο και τα λοιπά σε hostel, σε... Airbnb, πάνε ξεσκατίζουν ελέφαντες. Οι ελέφαντες είναι φρουτοφάγοι, τρώνε μπανάνες όλη μέρα. Και είναι να αναρωτιέται κανείς πώς ένα τόσο μεγάλο ζώο έχτισε αυτή τη σωματική μάζα τρώγοντας μόνο φρούτα. Λοιπόν, να σας κάνω μια απλή μετάφραση, έτσι, στα γρήγορα. Ο Τάσος Δούσης είπε ότι ρε τυρολινάτσες, αυτό ήθελα να πει, δεν το είπα ακριβώς, είστε μέσα στη μαγκουφιά τώρα και στη μιζέρια, εντάξει. Θέλετε στην εκπομπή τη δική μου να σας δείχνω Airbnb, να σας δείχνω υπόγειες και τέτοια. Σας δείχνω τα ωραία. Για να ταξιδέψετε, δεν θα πάτε ποτέ που δεν θα πάτε. Εικόνες. Μπορείς να μαζέψεις, ρε παιδί μου, να κάνεις κάποιες οικονομίες 5-10 χρόνια, να πας σε μια εκδρομή. Ο Δούσης είπε κάτι άλλο. Λέει, εγώ όταν δεν είχα λεφτά, τι έκανα. Μάζευα τα λεφτά, πήγαινα τις δύο πρώτες μέρες, έσπροχνα ότι μπορούσα και μετά εντάξει. Λέει, πώς. Άλλες τρεις μέρες είναι. Κάνα σαντουιτσάκι. Και έβγαινε έτσι το ταξίδι. Μπλετσάκο. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε ο δικός μας Τάσος Δούσης. Φίλες και φίλοι, απαντώ στους κομπλεξικούς κολληματίες που λένε ότι ο Δούσης είναι μόνο για βαριά πορτοφόλια. Εικόνες, όπως ξέρετε, είναι ένα λαϊκό προϊόν. Και όταν λέω λαϊκό, εννοώ ότι τα ρολόγια που φοράω κοστίζουν όσο η λαϊκή περιοχή της Κυψέλης. Του κακά και πια και. Θα ασχοληθεί με τον οχετό σου Σούλα από τον Μπραχάμιο Σερ Δούσης, που όσο κοστίζει το κοτέτσι που έχεις για σπίτι μορικλώσσα, κοστίζει το μαντιλάκι που καθαρίζει τα γυαλιά του. Έλα, Jesus Christ και Virgin Mary. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν έκαψα ποτέ ότι απευθύνομαι στους αγωνιστές του ακριτικού κολονακίου που το Πάσχα τσουγκρίζουν με αυγά οξυρίχου και κοινωνούν με ροζέ Ντον Περινιόν διπλή ζύμωση. Τους κοιμαζόμενους θαμώνες της συναυλίας του Ρέμου στην παραμεθόριο της Μικόνου που κλείνουν ξενοδοχείο με πιο πολλά αστέρια και από το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Αυτό είναι το κοινό μου. Δεν απευθύνομαι στους μπιφιλοματζίριδες που πάνε ταξίδι με ένα καφάσι μήλα σε χόστελ και ξεσκατίζουν ευρασιατικούς λίγκες για να αγοράσουν μπισκότα. Ονόματα δεν λέμε. Ευτυχάχεις μπλέτσες δεν φύγουμε. Δεν σας αρέσει ο Βαρόνος Δούσης στην αγέροχη 25πόντη καραπούτσα. Ευτυχαχανούλης εδώ. Μόλις φτάσαμε με ότο στόπ στο Κόσοβο. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε ένα κουλούρι. Κουλούρι ραϊτανί. Τόσο φρέσκο που αν δεν καταφέρεις να το μασίσεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για κτίνα από δουλειά του. Αυτό θέλετε από το Μαρκίσιο Δούση, το χομπαράδες. No way, bitches.